Σε τούτο το πλανήτη που υποφέρει από τα σκουπίδια, μια ομάδα μικρών ηρώων που λέγονται Σούπερ Ομάδα Ανακύκλωσης είναι πάντα σε ετοιμότητα όποτε χρειαστεί. Από το μεγάλο αρχηγείο τους στην άκρη της θάλασσας εξορμούν με το Σούπερ Ντούπερ Ανακυκλώσιμο σκάφος τους. Μόλις το ειδικό ανακυκλώσιμο ραντάρ χτυπήσει κόκκινο, είναι η ώρα που αναλαμβάνουν δράση. Σε όλα τα βρώμικα μέρη της γης είναι εκεί. Εκεί όπου ο άνθρωπος δεν σκέφτεται την ανακύκλωση και βρωμίζει την όμορφη γη μας. Κουτάκια αλουμινένια, πλαστικά μπουκάλια, χαρτιά και ό,τι άλλο ανακυκλώσιμο, οι σούπερ ήρωες με την τρομερή τους δύναμη τα εξαφανίζουν στο λεπτό. Αυτό που όλοι μας θα έπρεπε να κάνουμε, οι σούπερ ήρωες της ανακύκλωσης το κάνουν για μας. Ήρθε η ώρα να γίνουμε όλοι σούπερ ήρωες της ανακύκλωσης. Ήρθε η ώρα όλοι να δράσουν. Ήρθε η ώρα της καθαρής γης. Πες μας λίγα πράγματα για την ανακύκλωση. Τι να πω ρε. Ας πούμε τι ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, χάρτινα. Ωραία. Δεν είναι και δάκια. Ευχαριστώ. Γεια. Γεια. Τι κάνεις στην ανακύκλωση? Πρέπει να ξεχωρίσουμε τα μπουκάλια, τα μεταλλικά και τα χαρτιά. Εγώ κάνω ανακύκλωση στα πλαστικά, όπως τα μπουκάλια. Πιστεύω ότι η ανακύκλωση είναι καλή για το περιβάλλον. Βοηθάει πάρα πολύ στο περιβάλλον. Μπορούμε να πετάξουμε στο μπλε κάπου σε κάτι. Τι είναι η ανακύκλωση? Να ανακυκλώνουμε τα χαρτιά. Δηλαδή σαπούνες και τα χαρτιά. Τα χαρτιά τα πετάμε στο μπλε και τα σκουπίδια στο μάτι. Ας πούμε, ξέρεις τι υλικά ανακυκλώνουμε? Να. Όπως? Πλαστικό, γυαλί, χαρτί. Συσκευές και τα πλαστικά για να μην λιπώνουν το περιβάλλον. Τι θες να μου πεις για την ανακύκλωση? Ότι πριν βάλουμε τις συσκευασίες στις μπλε κάδους, τις ανακύκλωσεις, πρέπει να τα καθαρίζουμε το διπλώνουμε.